8. Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθούμενος τα αυτιστά θαύματα. Μικρούλα, λέγε την ευχούλα, να ορίσεις μια ώρα την ημέρα ή τη νύχτα και να λέεις την ευχούλα μία προς μία λέξη και να την κατανοήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Και μετά πάροδον το πρώτον το οποίο θα συναντήσεις είναι η χαρά. Η χαρά θα σου φέρει προθυμία περισσότερο να λέεις περισσότερες φορές την ευχούλα. Άλλη λαμπρότης, άλλη ωραιότης, άλλη γλυκίτης, άλλη τρόποντινά ευδαιμονία. Όταν ο Θεός θα είδει την προθυμία σου, τότε θα δεις τι είναι εκείνα τα πνευματικά, τα ανεκλάλητα αγαθά, τι είναι αυτός ο παράδεισος, ο οποίος από εδώ, από αυτήν τη ζωή, την προαισθάνεσαι. Προγεύεσαι, προωρώσαι. Με αυτά τα φωτισμένα λόγια καθοδηγεί ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης μία πιστή, την οποία στο ηχογραφημένο μήνυμά του αποκαλεί χαριτολογώντας «Μικρούλα». Ο σύγχρονος αυτός Άγιος έζησε 65 χρόνια αυστηρής ασκητικής ζωής στο Άγιον Όρος. Εάν η ζωή του μπορούσε να συμπυκνωθεί σε 5 λέξεις, αυτές θα ήταν η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», λένε όσοι είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν. Την έλεγε συνεχώς, σε όλους τους τόνους, σε όλες τις διαθέσεις. Το Άγιο Πνεύμα απάνω στο νερό, αλλά έρχεται κάτω και επιβλέπει τις καρδιές. Βρίσκεσαι σε προσευχή. Άμεσα σου δίνει περισσότερο. Την ώρα της χάριτος να μην την χάσουμε. Μετά την χαρά, η προσευχή φέρνει δάκρυα, δίδασκε, πλουτίζεις δάκρυα. Θέλεις να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο, έμψυχα και άψυχα. Οι άνθρωποι σου φαίνονται όλοι άγγελοι. Η προσευχή ήταν η ζωή του. Ναι, ήταν η ζωή του. Ήθελε να χορτάσει κάθε μέρα την προσευχή, αν δεν χόρτανε, τούλιπε. Και βέβαια είχε και κάτι ιδιαίτερο, επιδόταν στην κατάνοιξη, ήταν άνθρωπος της κατανοίξεως. Και είχε πολλά δάκρυα, όπως και ο πολιούχος του Μονιδρίου μας, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Το πύρινο παράδειγμά του ήταν ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Επί 24 χρόνια ήταν μαθητής του μεγάλου εκείνου ασκητή, που άρπαξε σαν λιοντάρι τη Βασιλεία των Ουρανών, αγωνιζόμενος επί 40 χρόνια στα σπήλαια του Άθωνα. «Εγώ τον έκανα έτσι», καμάρωνε ο Όσιος Ιωσήφ, βλέποντας πόσο γρήγορα σκέπαζε η χάρη τον μαθητή του. Κάποια από τις φορές που ο μοναχός Εφραίμ βρήκε τον δάσκαλό του σε χαριτωμένη προσευχή, εκείνος ακούμπησε το κεφάλι του μαθητή του στο στήθος του. Ο Όσιος Εφραίμ διηγείται ως εξής όσα υπόθηκαν τότε.
«Γέροντα, τα κουλούρια μόνο σου θα τα φας», άκουσα ένα και με πίεσε στον αγκώνα. Συνέχισε την προσευχή του και στο τέλος μου είπε: «Παιδί μου, δεν έχεις απλώς καθαρότητα ψυχής, έχεις αγνία. Εσύ όπως προχωρούσες θα έβρισκες τη χάρη και μόνος σου, αλλά δεν θα μπορούσες να τη διατηρήσεις». Και άλλοτε μου είπε: «Παιδί μου, πολύ τρέχεις και σε φοβάμαι. Άλλοι μοναχοί περνάνε μια ολόκληρη ζωή στην καλογερική και δεν φτάνουν σε τέτοιες καταστάσεις». Του είπα κι εγώ: «Γέροντα, αν μου δίνει ο Θεός να φάω κρέας, εγώ τι να του πω, ότι θέλω φασόλια?» Όταν ο ιερομόναχος Εφρέμ πήγαινε να λειτουργήσει στο εκκλησάκι του Οσίου Ιωσήφ και του συνασκητή του γέροντα Αρσενίου, έβλεπαν τη χάρη ολοζώντανη. Πολλές φορές πάνω στο Άγιο Δισκάριο φαινόταν το θείο βρέφος. Όσιος Εφρέμ λειτουργούσε καθημερινά έως το τέλος της επίγειας ζωής του. Ήταν κάτι που τον χαρακτήριζε. Λειτουργούσε με απερίγραπτη κατάνοιξη, την οποία μετέδιδε και στους άλλους. Και ο Θεός τον αξίωσε να γίνει επανειλημμένος μύστης των αρήτων μυστηρίων του. Είχε πάρα πολύ έτσι λειτουργική ζωή, γι' αυτό και μας έλεγε ο ίδιος ότι σε κάθε θεία λειτουργία έβλεπε τη χάρη της μεταβολής των τιμίων δώρων. Ήταν σε τέτοια πνευματικά μέτρα. Και μάλιστα εγώ μια φορά το ρώτησα αν ενώ λειτουργούσε, συλλειτουργήσε ποτέ με αγγέλους. Και μου λέει: «Μου συνέβη, δεξιά και αριστερά μου να είναι τα εξαπτέρυγα». Ο γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής και ο μαθητής του Εφρέμ Κατουνακιώτης ανακηρύχθηκαν πρόσφατα Άγιοι, μαζί με τρεις ακόμη αγιορείτες γέροντες. Τον Όσιο Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, τον Όσιο Δανιήλ Κατουνακιώτη και τον Όσιο Σοφρόνιο Σαχάροφ, που χρημάτισε και κτήτορας της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Προς δόξαν Θεού, τις τελευταίες δεκαετίες η Εκκλησία έχει αναγνωρίσει πολλούς σύγχρονους Αγίους. Ο Θεός δεν μας άφησε μόνους στους τωρινούς καιρούς που δοκιμάζονται από την εκκοσμίκευση, αλλά και τις αρνητικές πλευρές της παγκοσμιοποίησης. Μέσα στην εκκοσμίκευση της σημερινής κοινωνίας, ο Άγιος Θεός έστειλε Αγίους ανθρώπους να μας καθοδηγούν, για τους οποίους είπα ότι αποτελούν το άλας της γης που εμποδίζει την σύψη της κοινωνίας. Μερικούς από αυτούς η Εκκλησία Κωνσταντινούπολης χρωμένη το δικαιώματι και το προνομίο που έχει από αιώνων, τους κατέταξε στο αγιολόγιο της Εκκλησίας και τους τιμούμε πλέον ως Αγίους. Είχα την ευλογία του Θεού στα 29 περίπου χρόνια της ταπεινής πατριαρχίας μου, μαζί με την Αγία και Ιερά Σύνοδο ασφαλώς, να εγγράψουμε στο εορτολόγιο της Εκκλησίας πολλούς Αγίους, πολλούς. Μία ερώτηση που συχνά δεχόταν ο Όσιος Εφρέμ Κατουνακιώτης ήταν εάν διδάχθηκε την νοερά προσευχή από τον Όσιο Ιωσήφ Ησυχαστή. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο γέροντάς μας ήταν τον άκρον ησυχαστής και της νοερής προσευχής, απαντούσε. Κι όμως, δεν μας παρέδωσε ως πρώτο την ησυχία ή την νοερά προσευχή, αλλά μας παρέδωσε την υπακοή. Ο ιερομόναχος Εφρέμ είχε δύο γεροντάδες. Για την ακρίβεια, ο γέροντάς του ήταν ο Παπανικηφόρος, για τον οποίο λέγεται ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος. Σεβόταν όμως πολύ τον Όσιο Ιωσήφ Ησυχαστή. Γι' αυτό δεν είχε αντίρρηση να καθοδηγεί εκείνος πνευματικά τον υποτακτικό του. 40 ολόκληρα χρόνια ήταν υποτακτικός ο Όσιος Εφρέμ. Κάποτε, δοκιμάστηκε από τον πειρασμό να εγκαταλείψει το γέροντά του. Δεν υποχώρησε. Αντιθέτως, κέρδισε με τη θυσιαστική αγάπη του τον τίτλο του χαρισματικού υποτακτικού. Έλεγε ο ίδιος: «Ο Χριστός λέει ότι ήρθα να κάνω όχι το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με». Από εκεί αρχίζει η υπακοή. Γι' αυτό και όποιος κάνει υπακοή, γίνεται μιμητής του Χριστού. Περισσότερο ο Θεός αναπαύεται στην υπακοή παρά στις άλλες αρετές. Και συνέχιζε: «Βεβαιώθηκα με πείρα ότι η υπακοή είναι ανωτέρα της προσευχής. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή
και από την προσευχή η θεολογία. Έλεγε ότι αν δεν έχεις υπακοή, προσευχή μην περιμένεις. Γιατί ουσιαστικά η υπακοή, τι είναι, είναι το χτίσιμο αυτής της επικοινωνίας προσωπικής. Δεν εννοώ στην υποκοή σαν σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε, σαν διαταγές. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα το ανθρώπινο βέβαια. Τεννούσε σαν μετοχή, αγαπητική μετοχή στην ψυχή του άλλου. Για τους ασκητικούς αγώνες του αξιώθηκε να βιώσει ουράνιες καταστάσεις. Κάποιες τις ομολογούσε με απλότητα για να στηρίξει και να παρηγορήσει τους αδελφούς. Άλλοτε απέκρυπτε ότι ήταν δωρεές που έλαβε ο ίδιος. «Γέροντα, εδώ έχετε διαγγέλους», τον ρώτησε κάποια φορά ένας μοναχός. «Ναι, κι αν είδα αγγέλους εγώ, τώρα θα σου το πω εσένα, ε». «Καλά, γέροντα», του λέω. «Αλλά ήξερα ότι κατόπιν ο παππούς μαλάκωνε και δεν σου χαλούσε το χατήρι, ήθελε να σε αναπαύσει. Οπότε, έτσι όπως είμαι, θα κάτι λέγαμε, σιγά σιγά». Απλά έτσι λέει. «Εδώ οι παλαιοί, οι παλαιοί προς τον Άγιο Βασίλη από κάτω έβλεπαν φώτα το βράδυ, έλαμπε ο τόπος. Είκαν τους αγγέλους, ψαλμοδίες». Αυτά τα έλεγε ότι τα έβλεπαν οι παλαιοί. Ήταν και δικά του, τα βλέπει και εκείνος. Αλλά δεν έλεγε ότι εγώ τα είδα. Ο Ευάγγελος Παπανικήτας, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Αγίου Εφραίμ Κατουνακιώτη, γεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θιβών. Ο πατέρας του Ιωάννης και η μητέρα του Βικτωρία είχαν 4 παιδιά. «Ήταν πτωχοί οι γονείς μου», έλεγε. «Λίγα χωραφάκια είχε ο πατέρας μου. Μια φορά το χρόνο τα έσπαιρνε. Τι να σου κάνει». Παππούς του ήταν ο Παπανικήτας, ο εφημέριος του χωριού, και όλοι στην οικογένειά τους ήταν πολύ ευλαβείς. Ο πατέρας του Ιωάννης αξιώθηκε να γίνει μοναχός τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του, δίπλα στο παιδί του, στα Κατουνάκια. «Εφραίμ, εσένα άγγελοι θα σε υπηρετούν», του είπε μια μέρα ευγνώμων για τις άοκνες φροντίδες του. Το μοναχικό αγγελικό σχήμα έλαβε και η μητέρα του, λίγες ημέρες πριν παραδώσει την ψυχή της. «Και οι δυο γονείς μου αξιώθηκαν εμπειρίες χάριτος», έλεγε ο Όσιος Εφραίμ. Υπενθυμίζοντας ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να προγευθεί τον Παράδεισο, ακόμη και αν ζει μέσα στον κόσμο. «Και μέσα στην Αθήνα μπορείς να λατρεύσεις τον Θεό. Υπάρχουν ψυχές και στην Αθήνα και στην πόλη και στη στον και που είναι καλύτερες από εμάς. Αυτό το ομολογώ». Η μητέρα του αμέσως μετά την κοίμησή της άρχισε να ευωδιάζει. Από το νοσοκομείο μετέφεραν τη σωρό της σε ένα μοναστήρι. Ευωδίαζε και εκεί. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή. «Τι να σου πω, Εφραίμ», του είπε ο αδελφός του Χαράλαμπος. «Περισσότερο ευωδίαζε η μητέρα μας, παρά ο επιτάφιος που είχαν στολίσει οι καλογριούλες». Και ο ίδιος ο γέροντας ομολογούσε. «Ναι, έτσι έγινε. Αφού έπεσα τρόπον την άσεμνη κακία. Ναι, το εξομολογούμε». «Τι να πω, τι να πω και τι να ομολογήσω. Όταν προσεύχομαι για τη μητέρα μου, παίρνω, δεν δίνω. Μέσα στον κόσμο έζησε, λέει, δεν ήξερε ούτε την υπογραφή της να βάλει, Βικτωρία να πούμε. Και έφτασε, πίστεψε με στα μέτρα του γέρο Ιωσήφ. Διότι έκανε υπομονή στα θλίψεις ή στα βάσανα. Δεν της έπαινε σε ένα λόγο παραπονετικό ή τελειπηρό. Όχι». Όταν ο Ευάγγελος πήγαινε στο δημοτικό, η οικογένειά του μετακόμισε στη Θήβα για τις σπουδές των παιδιών. Ο ευφυής Ευάγγελος τελείωσε εκεί το εξατάξιο γυμνάσιο. Στο διάστημα αυτό, μαθημένος όπως ήταν να εκκλησιάζεται, συνδέθηκε με μοναχούς και μοναχές που περνούσαν από τη Θήβα. Τότε γνώρισε και τους μελλοντικούς γεροντάδες του, τον γέρο Εφραίμ και τον Παπανικηφόρο, που ήταν Θηβαίοι και επισκέπτονταν τη γενέτειρά τους. Ήταν αγνός και υπάκουος νέος.
πήγαινε για εξομολόγηση και τελούσε τον κανόνα της προσευχής που του έβαζε ο πνευματικός του. Ο μικρότερος αδελφός του, Χαράλαμπος, θυμόταν ότι πολλές νύχτες ξυπνούσε από το θόρυβο του κομποσχοινιού που χτυπούσε στο πάτωμα, καθώς ο Ευάγγελος έκανε τις μετάνοιές του. Κι εκείνος καθησύχαζε το αγουροξυπνημένο αγόρι, λέγοντας: «Τα μεσάνυχτα λιάμι είναι ανοιχτοί οι ουρανοί». Παρά τα μορφωτικά του εφόδια, ο Ευάγγελος αντιμετώπισε ανυπέρβλητα εμπόδια όταν άρχισε να αναζητά εργασία. Έδωσε εξετάσεις για ταχυδρομικός, αλλά απέτυχε. Πιθανόν χρειαζόταν μέσον που δεν διέθετε. Μετά προσπάθησε να μπει στη χωροφυλακή. Τέλος έδωσε εξετάσεις στη σχολή Ικάρων, αλλά απορρίφθηκε μετά τις ιατρικές εξετάσεις. «Ταχυπαλμία. Ακατάλληλος», έγραψαν οι γιατροί. Μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία του που είναι νέος εκείνη την εποχή και γράφει από πίσω «Ευάγγελος Παπανικήτας», δεν θυμάμαι την ημερομηνία, «υποψήφιος στη σχολή τάδε, απέτυχον». Μου λέει, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έκλαιγα, δεν μπορούσα να βγω έξω. Δεκτός δεν έγινε ούτε για τη στρατιωτική του θητεία. Οι στρατιωτικοί γιατροί του έδωσαν διετή αναβολή. Είχαν διαγνώσει τα έλκη στο πόδι του, τα οποία τον βασάνιζαν με φρικτούς πόνους έως το τέλος του επίγειου βίου του. Σε μια επιστολή του διαβάζουμε: «Εγώ νομίζω, έτσι πληροφορούμε, ότι χάρισμα μεγάλο μου έδωσε ο Θεός, δίνοντάς μου αυτήν την πληγή, αυτούς τους πόνους, διότι η χαρά μισθών δεν έχει, ενώ η λύπη έχει». Ο Θεός έδειχνε στον Ευάγγελο το δρόμο για το Άγιον Όρος. Το ίδιο και ένα όνειρο της μητέρας του. Το είπε ότι είχε δει έναν γέροντα, μάλλον τον Όσιο Εφραίμ, το Σύρο. Της έλεγε λοιπόν την πρώτη φορά: «Εκεί που δίνει ο γιος σου δεν θα πετύχει». Δεύτερη φορά: «Εκεί που δίνει ο γιος σου δεν θα πετύχει». Και τρίτη φορά: «Εκεί που πάει ο γιος σου θα πετύχει». Το 1933 ο Ευάγγελος πήγε στα ερημικά Κατουνάκια. Ήταν 21 ετών. Στην απότομη χαράδρα των Κατουνακίων ανηφόρησε το κοπιαστικό μονοπάτι για το ησυχαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Μια αιτοφωλιά θα το περιέγραφε κανείς, γαντζωμένη στα ησυχαστικά σπλάχνα του τόπου. Κάτω το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Και γύρω από τα κελιά μικρά πεζούλια με κουβαλιτό χώμα. Εκεί ασκήτευαν ο υπερήλικας Πάπα Εφραίμ και οι μεσήλικες Πάπα Νικηφόρος και Πατήρ Προκόπιος. Οι γεροντάδες είχαν μικροπαραξενιές που δυσκόλευαν τον μορφωμένο και μαθημένο στην αγάπη της οικογένειάς του Ευάγγελο. «Δεν ξέρεις να ζυμώνεις», ρωτούσε απαιτητικά ο γέρο Εφραίμ. «Βρε, αυτός θα με γυροκομίσει εμένα. Τι να τα κάνω εγώ τα γράμματα εγώ». Γκρίνιαζε άλλες φορές πληγώνοντας τον Ευάγγελο. Άλλοτε πάλι τον καμάρωνε για τη μόρφωσή του. «Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είπα ακοή, να σπάσει το εγώ σου και να το παραδώσει στο γέροντά σου, να γίνεται πάντα το θέλημα του Θεού και το δικό σου. Αυτό είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος, πάρα πολύ δύσκολος δρόμος. Και επειδή ο γέροντας είχε δύσκολους γεροντάδες, έκανε πραγματικά τη φιλιπακοή, αλλά ήταν ένα μαρτύριο. Η ζωή του, όπως έλεγε, ήταν ένα μαρτύριο. Όμως αυτή η υπακοή τον εξαγίασε». Το 1934, έξι μόλις μήνες μετά την εγκατάστασή του στα Κατουνάκια, ο Όσιος Εφραίμ εκάρει μοναχός με το όνομα Λογκίνος. Το 1935 εκάρει μεγαλόσχημος, παίρνοντας το όνομα του Πάπα Εφραίμ που είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο. Το κελί ανέλαβε ο Πάπα Νικηφόρος. Το 1936 έγινε ιερομόναχος. Ήταν μόλις 24 ετών. «Οι γεροντάδες μου ήταν απλοί άνθρωποι, ακολουθία και εργόχειρο και τίποτε άλλο. Η διδασκαλία, η κατήχηση, η αγωγή δεν υπήρχε», έλεγε ο ίδιος. «Σε αυτό εγώ δεν αναπαύθηκα. Προσπαθούσα μόνος μου να αναμορφωθώ.
Αφοσιώθηκα λοιπόν στα δάκρυα. Τα δάκρυα μου ήρθαν τότε στην αρχή πλημμύρα. Το δάσκαλο που αναζητούσε τον βρήκε στο πρόσωπο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ο Θεός του τον έστειλε. Σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να παραπονωθούμε ότι είναι μόνοι μας. Εάν είναι ένας αδερφός ο οποίος θέλει να βρει έναν άνθρωπο να τον οδηγήσει σε ψηλότερα επίπεδα, θα τον βρει, θα σου στείλει ο Θεός άνθρωπο ικανό να σε ανεβάσει πιο ψηλά. Ούτως τόσο ο άνθρωπος να είναι αναπολόγητος ότι σου έδειξα άνθρωπο και εσύ καταφρόνησες. Οι δύο Άγιοι γνωρίστηκαν το 1935 στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Όσιος Εφραίμ πήγε εκεί με τον Παπανικηφόρο, που λειτουργούσε κάποιες φορές το εκκλησάκι του Οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή και του συνασκητή του Αρσένιου. «Κάνει υπακοή ο Εφραίμ?» Αυτό ήταν το πρώτο που ρώτησε Όσιος Ιωσήφ τον Παπανικηφόρο. «Κάνει γέροντα», του απάντησε. «Μου ήρθε να πέσω κάτω και να του φιλήσω τα πόδια», έλεγε αργότερα Όσιος Εφραίμ. «Άκουσα επιτέλους ένα λόγο πνευματικό. Έως τότε άκουγα τους άλλους να ρωτούν, είναι έξυπνος ο νέος μοναχός, παίρνει από εργόχειρο». Από τον επόμενο χρόνο που έγινε ο ίδιος ιερομόναχος, πήγαινε συχνά να λειτουργήσει στο εκκλησάκι των δύο ασκητών. Όταν με πρωτοείδω γέροντας Ιωσήφ, λέει, άντε και αυτός από τους πολλούς θα είναι, δε βαριέσαι, διηγεί το Όσιος Εφραίμ. Όμως του προσκόμισε συστατικές επιστολές με όσα είχε ζήσει μέχρι τότε μόνος του αγωνιζόμενος και ο Γερουσίφ κατάλαβε ότι έχει μπροστά του έναν άνθρωπο που πρέπει να τον βοηθήσει και πρέπει να τον εγκολποθεί. Και το έκανε και έτσι δέθηκαν πνευματικά διαβίου. Ο μεν σαν οδηγός και πατέρας, ο δε σαν υποτακτικός και μαθητής. Τον καιρό που μόλις είχε γνωρίσει τον Όσιο Ιωσήφ, ο μοναχός Εφραίμ είχε την πρώτη θεοσημεία. Κάποιο βράδυ, ενώ προσευχόταν, ένιωσε να μπαίνει σε ένα κόσμο πνευματικών διαστάσεων. Είδε τους τοίχους του κελιού του να φεύγουν και από μακριά να τον πλησιάζει ένα φως. Μέσα στο φως ήταν τρεις άντρες. Έλεγε ο ίδιος. «Η ψυχή μου μαγνητίστηκε και κάτι της έλεγε, τρέξε. Πέσε, γίνε ένα μαζί της. Αισθάνθηκα ότι αυτός είναι ο πατέρας μου, ο πνευματικός μου γεννήτωρ», έτσι έλεγε μια φωνή. Η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της και αγκάλιασα τη μεσαία μορφή. Τον έσφιξα στο στήθος μου, τον φίλησα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ο Χριστός μαζί με δύο αγγέλους. Περιέπεσα αμέσως σε έκσταση», διηγεί το ο Άγιος, προσθέτοντας. «Αυτό ήταν. Μεταδόθηκε στην ψυχή μου μια άλλη δύναμη που δεν είχα. Μια άλλη γνώση περί του Θεού. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε, αλλά μετά άρχισε να υποβαθμίζεται αυτή η κατάσταση, γιατί δεν θα άντεχα πιο πολύ. Αν κρατούσε πιο πολύ, θα πέθαινα. Και όταν συνήλθα, έμεινε αυτή η χαρά μέσα μου και σαν να εδόθη πληροφορία στην ψυχή ότι έγινε ο ουράνιος αραβώνας και ο νυμφών και η παστάδα και ο γάμος όλα». Ήταν περίπου 2 η ώρα τη νύχτα. Ο μοναχός Εφραίμ πήρε το φαναράκι του και έτρεξε να διηγηθεί την αρπαγή του νοός του στον δάσκαλό του. Ο ίδιος έλεγε ότι εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η ζωή του με τον Όσιο Ιωσήφ Ησυχαστή. «Τι έχεις?» μου λέει. «Του είπα τι μου συνέβη. Ου, χαρά ο γέροντας, με αγκάλιασε. Αυτό είναι, παιδί μου, το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτή είναι η χάρη. Τώρα θα δεις αναβάσεις. Αυτή είναι η αρχή.
τώρα θα δεις καλογερική. Άλλη πνευματική τροφή, άλλη προσευχή σε περιμένουν. Με ευλαβήθηκε και αυτός. Ούτε και την κανονική ηλικία δεν είχα. Και μου είπε ο γέροντας, έτσι ήταν το θέλημα του Θεού παιδί μου. Εσύ να βρεις εμένα και εγώ εσένα. Πολλοί λένε ότι ο Όσιος Εφραίμ ήταν η ζωντανή επανάληψη του Οσίου Ιωσήφ. Παρακολουθούσε την πορεία μου βήμα-βήμα, έλεγε ο Όσιος Εφραίμ για τον λατρεμένο δασκαλό του. Ο γέροντας, ως ταμιούχος της Χάριτος, μας μοίρασε και εμάς από την περιουσία του και εμείς τα βρήκαμε έτοιμα. Αυτός τροπον τεινά μας εκπαίδευσε, αυτός τροπον τεινά μας έδωσε μια αγωγή καλογερική, χριστιανική. Και το κυριότερο, το θαυμαστό, είναι ότι όταν έλεγε τον λόγον του, ο Θεός τον εσφράγιζε. Η βάση βεβαίως του Οσίου Εφραίμ ήταν τα Κατουνάκια, όπου ήταν ο μοναδικός νέος της συνοδείας. Ταπεινός, υπάκουος και άοκνος, υπηρετούσε με αγάπη τους γεροντάδες του. Ανεβοκατέβαινε συνεχώς τα κακοτράχαλα μονοπάτια, μεταφέροντας στην πλάτη του τρόφιμα, φορτία από σιτάρι, κοφίνια με σφραγίδες προσφόρων και τα εργόχειρα από το γραφείο τους. Δούλευε κάθιδρο στον τόρνο για τις σφραγίδες. Μαγείρευε, ζύμωνε, έκανε τη λάντζα και το πλύσιμο των ρούχων με νερό κουβαλιτό από μακριά. Καταπονημένος συχνά από το έξεμα του ποδιού του και τις άλλες αλλεργίες που ερέθιζαν τα μάτια και το δέρμα του. Κάποτε έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου από αλλεργικό σοκ. Όλο το σώμα του ήταν μία πληγή. Με τα δάκρυά του να τρέχουν ποτάμι, πήγε στην εκκλησία και στάθηκε απέναντι από την εικόνα της Παναγίας. Μέχρι που έφτασε σχεδόν απελπισία να απελπιστεί. Εκεί στα όρια αυτά που παρακαλούσε έτσι με παράπονο την Παναγία. Και έλεγε, Παναγία μου, μας υποσχέθηκες ότι θα είσαι μητέρα, θα είσαι γιατρός, θα είσαι τροφός. Τώρα θέλω την βοήθειά σου. Η εκκλησία απήχε 10-12 βήματα από το ραφταριό όπου εργάζονταν οι γεροντάδες. Μέχρι να πάω εκεί, ένιωθα να πέφτει η φλόγωση από το σώμα. Βλέπω τα χέρια μου, το δέρμα σαν μικρού παιδιού. Η Παναγία έκανε το θαύμα της. Διηγεί το ο Άγιος. Το 1973 εκοιμήθη ο Παπανικηφόρος, ο οποίος στα στερνά του έπασχε από αμνησία. Έγινε σαν παιδάκι που γνώριζε μόνο τον γέροντα Εφραίμ. Τον ακολουθούσε παντού. Τότε ήταν που πήρε την ευχή του γέροντά του. «Ο Θεός να σε ευλογεί. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Άγγελος είσαι». Ο παπά Εφραίμ άργησε να πάρει την ευχή του γέροντά του, αλλά την πήρε μια και καλή. Έλεγαν οι γύρω πατέρες. Εκείνο που διεπίστωσα προσωπικά τελικά, όταν είδα εκείνο το γεροντάκι τον Πανηφόρο με την άνοια να το περιποιείται, να το περιβάλλει, να παίζει μαζί του, να κάνει μύτη-μύτη, σαν ένα μωρό παιδάκι. Έμεινα, λέω, α, εδώ είναι μια άλλη σχέση. Δεν είναι σχέση ενός υποδεκτού που υπέφερε από ένα γέροντα και που άμα να τον ξεφορτωθεί. Όχι, υπήρχε μια αγάπη. Κάτι φοβερό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν έχεις παράπονο από κάποιον, δεν θα φας την ψυχή σου μετά το θάνατό του για να αισθανθείς ότι η ψυχή του πήγε καλά. Από τον Σεπτέμβριο του 1973 ως το Πάσχα του 1974, Όσιος Εφραίμ έκανε σχεδόν διπλάσιες ακολουθίες για την ψυχή του γέροντά του. Μέχρι που ένιωσε ότι η Χάρις αποδέχθηκε τον Παπανικηφόρο. Και τότε χαλάρωσε. Είχε όμως εξαντληθεί πολύ. Έτσι την πρώτη φορά που έφαγε κουκιά, έπαθε κοιάμωση.
Έλεγε ο γέροντας, 30 χρόνια, 40, τρώγαμε κουκιά, ούκο λίγα, όλα τα πεζούλια γεμάτα κουκιά. Τώρα πώς αρρώσει. Υπήρχε ο λόγος. Είχε καταθέσει όλο τον εαυτό του, όλο το δυναμικό της ψυχής του. Λόγω της κοιάμωσης μεταφέρθηκε με φορείο στη Θεσσαλονίκη για θεραπεία. Είχε να βγει από το Άγιον Όρος 38 χρόνια. Στο νοσοκομείο τον επισκέφθηκε πολλής κόσμος και βεβαίως τα αδέλφια του. «Μετά από 40 ολόκληρα χρόνια δεν τους γνώρισα», έλεγε ο Άγιος. Το 1975 ο Όσιος Εφρέμ Κατουνακιώτης άρχισε να παίρνει συνοδεία. Ήταν τότε 63 ετών. Μια πατριαρχική μορφή, με κατάλευκα πλέον μαλλιά. Ψηλός, λεπτός, επιβλητικός, ακόμη και με το χιλιομπαλωμένο παλτό του. Πράος, λιγομίλητος και συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Με πρόσωπο λαμπερό και βλέμμα σπινθυροβόλο. «Ένα βλέμμα αετού που σε διαπερνούσε ως τα μύχια της ψυχής σου», έλεγαν όσοι τον γνώρισαν. Χαιρόταν να βλέπει τους 5 μοναχούς της συνοδείας του που ξεδίψαγαν από τη χάρη του. Τους ενέπνεε. Άτεγκτος, πρώτα με τον εαυτό του, έμαθε στους υποτακτικούς του να αγωνίζονται με το σοφό, ακριβές και αυστηρά απαράβατο ασκητικό πρόγραμμά του. Με πατρική αγάπη τους δίδαξε την υπακοή και την προσευχή. Χαιρόταν να τους βλέπει. Αργούσε να κάνει παρατήρηση. Φώναζε να φάνε όλο το φαγητό τους. Ήταν εξαιρετικά ευγενής. Όταν κάποιος υποτακτικός έμπαινε στο κελί του τις ώρες της ανάπαυσης, αμέσως άφηνε στην άκρη το βιβλίο που διάβαζε και ρωτούσε: «Τι θέλεις, παιδί μου?» «Μα γέροντα, τίποτε δεν θέλω να πω. Ευλόγησον, πάω στη θάλασσα να φέρω ένα φορτίο πράγματα. Τίποτε, απλώς την άδειά σου για την ευχή σου να πάω. Δεν χρειάζεται να το κλείσει το βιβλίο. Τίποτε, κάθε φορά θα έκλεινε το βιβλίο». Είναι η ευγένεια της ψυχής των ανθρώπων μερικές φορές εκπληκτική. Οι επισκέψεις της Χάριτος ήταν επανειλημμένες στον Όσιο Εφρέμ, που ήταν ζωντανός έπαινος του μοναχισμού. Αγωνίστηκε σκληρά για τις δωρεές που έλαβε. «Χόρτασα από τα γλυκύτατα νάματα του παραδείσου και φρόντισα να μην το πάρω επάνω μου», έλεγε. «Ήπια από τα πικρότατα ύδατα της κολάσεως, αλλά φρόντισα να μην καταποθώ από την απόγνωση». Ανάμεσα στα μεγάλα χαρίσματα που κοσμούσαν την προσωπικότητά του ήταν η διάκριση, η διόραση και η προόραση. «Μόλις με είδε έτσι με κοίταξε, μου λέει: εσύ θα γίνεις μοναχός». Και τότε εγώ δεν είχα έτσι λογισμό να γίνω μοναχός. Μου λέει: θα γίνεις μοναχός και μάλιστα θα είσαι από τη γενεά μας. Εγώ τότε αδαίσπομαι, του λέω: φθάνεται από την Κύπρο? Μου λέει: δεν ξέρεις τι σου λέω. Μου λέει: θα καταλάβεις αργότερα. Και σιγά σιγά και αυτό μου είπε το 75 βέβαια και έγινα μοναχός το 1981, μετά από 6 χρόνια. Η γενιά στην οποία αναφερόταν ο Όσιος Εφρέμ Κατουνακιώτης ήταν εκείνη του Οσίου Ιωσήφη Σιχαστή, ο οποίος διά των μαθητών του συνέβαλε καθοριστικά στην αναγέννηση του Αγίου Όρους. Οι τρεις υποτακτικοί του επάνδρωσαν 6 μοναστήρια του Άθωνα σε μια δυσίωνη εποχή αριθμητικής μείωσης των μοναχών. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός επάνδρωσε με τη συνοδεία του τη Μονή Βατοπεδίου. Ο Παπαχαράλαμπος έγινε ηγούμενος της Μονής Διονυσίου. Ο γέροντας Εφρέμ Φιλοθεήτης επάνδρωσε τις Μονές Φιλοθέου, Ξηροποτάμου, Καρακάλου και Κωνσταμονίτου. Αργότερα ίδρυσε 19 μοναστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Βάση του ήταν η έρημος της Αριζόνας, από όπου και το προσωνύμιό του Αριζονίτης. Όσιος Εφρέμ Κατουνακιώτης ιδιαιτέρως αγάπησε και βοήθησε τη Σιμωνόπετρα. Έδινε την καρδιά του σε όλους. Και ήταν και ο ίδιος ιδιαίτερα αγαπητός στους Αγιορείτες Πατέρες, αλλά και στους κοσμικούς επισκέπτες του. Μέσω αυτών η φήμη του ως Αγίου ταξίδεψε στον κόσμο. Μερικές φορές έλεγε: «Αλίμονος τους καλογύρους που η φήμη τους έφτασε στην Αθήνα». Παρ' όλα αυτά, τους ανάπαυε με τη χαριτωμένη παρουσία του, αλλά και με τις επιστολές που έστελνε σε συγγενείς, φίλους, γνωστούς και πονεμένους. Ενδεικτική της διδασκαλίας του ήταν η πρώτη ερώτηση που έθετε.
Ο Γιώτας, όταν ερχόταν κάποιος, το πρώτο που του ρωτούσε, εξομολογήσει, μεταλαμβάνεις παιδί μου, πας στην εκκλησία. Αυτά κοιτούσε. Και ήταν και ζωντανός και επίμονος. Τους έλεγε, τώρα ήρθε στο γεγονός, μόνος θα πάτε να εξομολογηθείτε. «Μα δεν έχω τι να εξομολογηθώ», του είπε κάποτε ένας νεαρός, παρότι δήλωσε ότι έχει πολλά προβλήματα. «Να σου πω εγώ», του λέει ο Άγιος. «Είδες στο δρόμο μια κοπέλα και σκέφτηκες κάτι πονηρό. Θα πας τότε να εξομολογηθείς?» «Εντάξει, γέροντα, θα πάω», απάντησε ο νεαρός. Άρχισε να εξομολογείται, να διαβάζει βιβλία πνευματικά, διάβασε και περί προσευχής. Πέρασαν μήνες. Επέστρεψε στον Άγιο και με παράπονο του λέει: «Πώς να προσεύχομαι, γέροντα, δεν έχω χρόνο. Η δουλειά μου είναι πολύ φορτική». Και λέει ο Γιώργος: «Θα σου πω εγώ πώς να προσεύχεσαι». Ήταν στην κουζίνα, σηκώνει το Γιώργος, λέει: «Είναι πρωί και ξύπνησες». Πάει στον νηπτήρα, αρχίζει και πλένει τα χέρια του και λέει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πάει στην πετσέτα, σκουπίζεται: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέει: «Αυτό μπορείς να το κάνεις?» «Μα αυτό μπορώ να το κάνω». «Αυτό δεν σου ζήτησα παραπάνω. Κάντο όμως κάθε μέρα». Τότε η ψυχή τσιμπάει. Γλυκαίνεται και θέλει να, πότε θα έρθει αυτή η ώρα να κάνει αυτή τη μικρή προσευχή. Γιατί αισθάνεται κουράγιο να παίρνει από εκεί. Τώρα, αν θέλει, μετά το αυξάνει. Αυτός το αύξησε τόσο που τώρα είναι μοναχός. Κάποιοι επισκέπτες έδιναν στον Όσιο Εφραίμ ονόματα για τη Θεία Λειτουργία. Τα κοιτούσε και ρωτούσε: «Δεν έχετε και κοιμημένους στην οικογένειά σας?» «Έχουμε. Μα δεν τους γράφετε? Οι ζωντανοί πάνε να ανάψουν και ένα κερί για τον εαυτό τους, άμα θέλουν. Οι κεκοιμημένοι από εσάς περιμένουν», έλεγε. Είχε μεγάλη μέρημνα για τους κεκοιμημένους. Αν θυμάμαι καλά, μου λέει ότι διάβαζε 12.000 ονόματα την ημέρα. Είναι τρομακτικός ο αριθμός, θέλει πολλές ώρες. Είναι θυσία να κάτσεις όρθιος και να διαβάζεις ονόματα και να βγάζεις μερίδες. Διάβαζε πάρα πολλούς κεκοιμημένους τα ονόματά τους. Και μου έλεγε ότι ο ιερέας που διαβάζει πολλά ονόματα έχει πολύ μισθό από το Θεό και βγάζει ψυχές κυριολεκτικά από την κόλαση. Ο ίδιος είχε τέτοιες εμπειρίες και μάλιστα μου έλεγε για κάποια περίπτωση ότι τον είδε αυτόν τον άνθρωπο και του είπε: «Σε ευχαριστώ, παιδί μου, τώρα μετέστην εις καλύτερων τόπων». Πολλές είναι οι ιστορίες χάριτος που βίωσαν κοντά του μοναχοί και κοσμικοί. Κάποτε παρακάλεσε τον γέροντά του να κάνουν μια στέρνα μέσα στο ησυχαστήριο. Είχε μεγαλώσει πια και κουραζόταν να κουβαλά νερό από απόσταση. Ζήτησε μαστόρους από τη Σιμονόπετρα, όπου τότε δούλευε ένα πενταμελές συνεργείο από τη Μεγάλη Παναγιά, ένα χωριό της Χαλκιδικής. Όταν οι εργάτες έφτασαν στα κατουνάκια, άρχισε να βρέχει. Απελπίστηκαν οι άνθρωποι. «Γέροντα, δεν κάνεις μια προσευχή να σταματήσει η βροχή? Πέντε άτομα, τόσα μεροκάματα θα χάσουμε, έχουμε οικογένειες», είπε στον Άγιο Αρχιμάστορας τους. «Μην κοιτάει, πόσες μέρες θέλεις?» «Ε, δεν θέλουμε καμιά εβδομάδα», λέει αυτός. «Όχι καμιά εβδομάδα, πόσες μέρες να μου πεις?» «Ε, πέντε μέρες», λέει. «Δουλέψτε, εντάξει, δεν θα βρέξει, συνεχίστε. Σταμάτησε η βροχή». Η βροχή ξανάρχισε μόλις τελείωσαν τη στέρνα. Μούσκεμα έγιναν όταν επέστρεφαν στη Σιμονόπετρα. Λίγες μέρες μετά πήγε να ξεκαλουπώσει τη στέρνα ο πατήρ Μητροφάνης. «Γέροντα», του λέει, «οι μεγαλοπαναγιώτες Άγιος σε ανεβάζουνε, Άγιος σε κατεβάζουνε». «Γιατί?», ρώτησε ο Άγιος. «Ενά, επειδή σταμάτησες τη βροχή». «Α, δεν κατάλαβα καλά», λέει. «Δεν το έκανα εγώ αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα το έκανε ο Άγιος Νεκτάρη. Δεν μου χάλασε ποτέ χατήρι. Ό,τι του ζήτησα, εκείνη τη στιγμή του είπα: Άγιε Νεκτάρι, τρεις λειτουργίες θα σου κάνω. Σταμάτα τη βροχή». Όσιος Εφραίμ δεν έκανε τίποτε εάν δεν ήταν πληροφορημένος ότι αυτό το θέλει ο Θεός. Αγαπούσε πολύ τον ηγούμενο της Σιμονόπετρας Εμιλιανό. Όταν τον γνώρισα, είπα: «Ας κάνω λίγο προσευχή να δω τι άνθρωπος είναι αυτός». «Αυτός, παιδί μου, είναι ευωδία», είπε σε έναν μαθητή του. Κάποτε ο ηγούμενος Εμιλιανός του ζήτησε να κάνει μια κουρά μοναχού. Ήταν η μοναδική κουρά που έκανε Όσιος Εφραίμ, μετά από πολλή προσευχή. Πέδεψε λίγο τον μοναχό μέχρι να του πει τι πληροφορία έλαβε από το Θεό.
άνοιξε η καρδιά του χαρά, εφροσύνη, αγαλίασης. Ανέβηκε η ψυχή του στον ουρανό και επί 3 ώρες έτσι βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό φυσικά το θεώρησε ότι ήταν θετική απάντηση στο αίτημά του. Το 1981 η Μονή Μεγής της Λαύρας, στην οποία υπάγονται τα κατουνάκια, του πρότεινε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία που θα αναδείκνυε τον ηγούμενό της. Αρνήθηκε. Και θυμάμαι που μου έλεγε μετά από αρκετές μέρες, λειτουργούσε και την ώρα της μεγάλης εισόδου, ενώ κρατούσε τα Άγια, πήρε πληροφορία που του είπε «Δεν θα πας, θα τελειώσεις ως εισηχαστής στα κατουνάκια». Όπως και έγινε. Εκοιμήθη στις 27 Φεβρουαρίου του 1998. Ήταν 86 ετών. Στα στερνά του επίγειου βίου του ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι σε κατάσταση τετραπληγίας. Δεν αναπαυόταν στην κατάκληση. Προτιμούσε να κάθεται στο κρεβάτι με τα πόδια χαμηλά στο πάτωμα και την πλάτη στηριγμένη σε μαξιλάρια. Ήταν η αγαπημένη του στάση προσευχής. Σε αυτήν τη στάση παρέδωσε ήσυχα την ψυχή του στο Θεό. Μακάριος, γιατί με την αγιασμένη βιωτή του γεύτηκε τον παράδεισο από αυτήν τη ζωή και σκόρπισε αφιδόλευτα την ευλογία του στους ανθρώπους. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος έλαβε τη χάρη και απέθανε με αυτήν. Μακαριότερος είναι εκείνος ο οποίος έζησε και την ύψεσε, την μεγάλωσε και έπειτα εκοιμήθηκε.